φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλησπέρα από την Αγία Σοφιά. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευή 11 Ιουνίου 2022, 96 μέρες πριν τα εγκαίνια. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022 πάμε να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τα έργα λίγο από κάτω, στην καρδιά του γηπέδου, το μείον 2 υπόγειο. Καθώς βλέπετε το χρυσαφί χρώμα που στολίζει τα κεφάλια του Αϊτού, είναι οι κορώνες που σας έλεγα εχθές, και σε αναμονή του Χριστού Μεγάλου Σταυρού της Ορθοδοξίας. Πάμε λίγο από κάτω να πέσει λίγο και η θερμοκρασία, ήλιο και σήμερα, φυσικά με αέρα. Μπορεί να γίνει κινηματογράφηση χωρίς να στίβουμε. Τρεις κολονάρες, θυμάστε όλοι όταν κατασκευαζόταν τούτο εδώ το θερείο. Ήμουνα πάνω σε ταράτσα με το φακό το ζουμερό και τα είχαμε όλα στο πιάτο. Λοιπόν, με τη σηματοδότηση, εδώ ακόμα δεν είχα αλλάξει το ρολό, το χτυπημένο. Μισά ανοιχτό το άλλο το ρολό. Εργασίες να γίνονται στο μείον 2 υπόγειο. Περνούνται καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικό υλικό. Και εδώ φυσικά βλέπουμε τις διακλαδώσεις όλων των σωληνώσεων και των άλλων των άνθρωπων που δεν ξέρω πώς λέγεται, των δικτύων γενικότερα. Ωραία. Τα παλικάρια της υπογειοποίησης εκεί με το αναβατόριο να ανεβάζουν και να φτιάχνουν κάποια φώτα. Πάμε έξω για να δούμε πώς είναι το γήπεδο πλέον. Και από εδώ πυροσβεστικά και από εδώ πυροσβεστικά. Μεγάλο το έργο, πολλά τα πυροσβεστικά. Είναι μια μαγεία, παιδιά, από κοντά ο δικέφαλος Αϊτός. Άλλο αν το βλέπετε στο drone μου, άλλο αν το βλέπετε στο κινητό μου, δηλαδή μέσω του κινητού και του drone στη τηλεόρασή σας, στο κινητό, και άλλο να έρχεστε εδώ και πραγματικά να τα κουμπάτε. Γεια σου φίλε μου, γεια σου. Σκολάνε τα παιδιά. Πάει 3.30 ώρα. Εγώ σκόλασα και ήρθα. Και πάμε να κάνουμε τη γύρα μας κανονικά και με τον νόμο. Και σήμερα Παρασκευή στις 11 του Ιούνιου, εύχομαι όσοι θα φύγετε για το τριήμερο να περάσετε όμορφα, να χαρείτε θάλασσα και ήλιο. Εσύ έλα με τα πόδια γύρω γύρω και έλα πίσω από την εκκλησία να μπεις μέσα, είναι ανοιχτή η πόρτα. Ναι κοπηλά μου. Μαμά δεν μπορούσε να πηδήξει από εδώ και έβαλε τα παιδάκια με τον μπαμπά που βλέπετε μπροστά να δουν το γήπεδο, τον Αϊτό και ό,τι άλλο όμορφο υπάρχει. Πατώντας τη γέφυρα των αστεναγμών και των φωτογραφιών σαν άλλη Φλωρεντία, κάθεσαι στη γέφυρα και βλέπεις εκεί πέρα τα ωραία πράγματα. Έτσι θα ακόμαστε και εδώ πέρα. Ο κόσμος, είτε είναι ΑΕΚ είτε δεν είναι, θα φωτογραφίζεται εδώ με αυτά τα όμορφα που γίνονται στην Αγία Σοφιά μας 5 χρόνια τώρα. Αυτή είναι η Αγία Σοφιά, Αυτή είναι η Αγία Σοφιά. Αυτή είναι η Αγία Σοφιά. Αυτή είναι η Αγία Σοφιά. Φύση του χουλικανισμού. Όχι, μην τα λες αυτά και δεν τα πείτε να τα σβήσω. Θα βρίζουν. Δεν υπάρχει θέμα να βρίζει κάποιο. Δεν θα βρίζουν. Έτσι, γι' αυτό έγινε αυτό με την Αγία Σοφιά, γιατί έχουμε χάσει την πίστη μας και ονομάζουμε. Πίστη υπάρχει. Πώς υπάρχει. Το γήπεδο υπάρχει. Το γήπεδο λέγεται Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά και η εμπορική ονομασία είναι ο Παπαρένα. Δεν θα λέει κανείς. Δεν θα λέει κανείς πάμε στην Αγία Σοφιά. Πάμε στην Παπαρένα. Αλλά η γήπεδο τσάι. Καλά. Εγώ που είμαι εξής μέσα μου και απ' έξω μου δεν μπορώ να λέω πάω στην Παπαρένα. Πάω στην Αγία Σοφιά μου. Στην Αγία Σοφιά. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και θα πάμε και χειρότερα. Πώς σε λένε, μάγκα μου? Πώς σε λένε, Θοδωρή, λέει ο κύριος. Θοδωρή, εσένα, μάγκα μου? Μανώλη. Τι ομάδα είστε? ΑΕΚ. Θα τα δείξω. Όχι. Ο Μανώλης και ο Θοδωρής, ΑΕΚ-άρες, ήρθανε και αυτοί να δούνε
τον αετό, αλλά πιο ωραίου ύφους, γιατί ο Κύριος μας την είπε λίγο, γιατί ονομάζουμε το γήπεδο Αγία Σοφιά. Γεια σου φίλε μου, γεια σου. Το συνεργείο κάτω του Γκαμπόρ. Βλέπετε παιδιά πάρα πολλά πουπουλά μπήκανε πάνω. Να δούμε και πόσα άλλα θα μπουν ακόμα. Έχει γεμίσει το σώμα πουπουλά. Τα μεγάλα μεγάλα φτερά ακόμα δεν έχουν γεμίσει και δεν ξέρω αν θα γεμίσουν με πουπουλά. Τα μεγάλα αυτιά είπα, τα μεγάλα φτερά. Με φίλο μου Γιώργο από πίσω να μου κάνει. Ήρθε ένας και μου έλεγε γιατί είναι Αγία Σοφιά το γήπεδο. Τι να του πεις του καθένα. Για να κάτσε που το κόψω τώρα. Άσε να κόβουν τα παιδιά εδώ. Πάμε στο ισόγειο όπου και σκαρώματα όπως βλέπετε μπαίνουν, έτσι, και σκαρώματα, αλλά και εκεί το συνεργείο των παιδιών. Γεια σου Άρη! Δόξα τω Θεώ! Δόξα τω Θεώ! Δόξα τω Θεώ, όλα καλά! Βλέπετε τώρα να βάζει τα φατμώματα, αυτές τις κάθετες γυψοσανίδες του Ξελευθερία και μετά θα μπουν και οι οριζόντιες. Το ωφέλιμο είναι γύρω στα 2,5 μέτρα στα μουσεία και στα γραφεία, στους άλλους χώρους λίγο πιο κοντό. Λίγο πιο κοντό. Τον βρήκα στον αρμόδωρο! Τι πάτε ένα τηλέφωνο? Το όχι τώρα, το βράδυ, το βράδυ. Και πες αυτό που σου είπα. Ωραία, πάρ' τον τηλέφωνο, 8 η ώρα. Εντάξει. Έγινε Άρη μου, καλή συνέχεια. Και από εδώ και από εκεί και από παραδίπλα, βλέπετε παιδιά, βάψαμε την μεταλλική κατασκευή. Πρέπει να είναι 80, 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 και 8, 16. Μάλιστα. Τσακπινιά ωραία είναι αυτή. Να δούμε πώς θα αντιθεί αυτή η σίδερο κατασκευή. Ήταν γκρι, έγινε μαύρη. Με Πίτερ και Αλέξανδρο και τον καλλιτέχνη να λέμε το κόκκινο να βαράνε κάρκα. Κάσου Πίτερ. Are you ready? Πίτερ, ready? Ready? Πάμε για 2-3-4 μέρες, δεν είναι ακόμα τα παιδιά. It is not ready yet. Θέλει δουλίτσα. Φυσικά θα μπει στον τρούλο ο Χριστός Αητός, ο Χριστός Σταυρός. Και το παλικάρι ανεβαίνει στο πορτοκαλένιο το αναβατόριο για να πάει προς τα πάνω. Εδώ βλέπουμε μια αντλία, δεν ξέρω τώρα που βάλαγε αυτός. Μπορεί να βάλαγε πάνω στο τελευταίο μάτι των αναβαθμών. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το στέμα, είναι τα στέματα βυζαντινά. Παλαιόλογο. Γι' αυτό λέμε μια ομάδα, μια ιστορία, γιατί η ΑΕΚ έχει τεράστια ιστορία. Ναι, μεν ιδρύθηκε εδώ στην Ελλάδα το 1924, προϋπήρχε στα παράλια της Μικρασίας και της Κωνσταντινούπολης, της πόλης όλων των Ελλήνων, αλλά ευχόμεθα όλοι κάποια στιγμή να γίνουν όπως πρέπει τα πράγματα και όχι με πολέμους που επιζητεί ένας τρελός. It's okay, it's okay. Τώρα φύγεται και το drone. Κάτσε, Αλέξανδρε.
Πάνε παιδιά, τα παλικάρια εδώ του Πρωτέας χειροδοτήσανε και το δεύτερο κομμάτι στο ποτάμι. Άρα θα εντυχίσουμε με καλούπια και το τρίτο κομμάτι και από εβδομάδα θα χειροδοτηθεί και αυτό. Θα μπουν αυτά που πρέπει να μπουν για να απορροφούνται με την αντλία τα όποια ύδατα αμπουκώσει. Να σκεπαστεί μετά όλο, να πέσει το τσιμεντάκι, να πέσει και ο κυβόλυτος, να είμαστε τέλειοι. Πολλά μηχανήματα έξω από την Πυλιώνια Οδό με πρωταγωνιστή πάντα τον δικέφαλο Αϊτό. Να μου πεις. Α, σου πω τη γνώμη μου δηλαδή. Ναι. Αυτό το κάτω, η βάση. Η βάση θα πείτε, η βάση κάτω, η βάση κάτω θα χτιστεί, επαναλαμβάνω, ναι, με γρανίτη. Τι θα καλυφθεί. Βεβαίως. Και η κορώνα. Η κορώνα θα μείνει εκεί πέρα, είναι βυζαντινή. Παλαιολόγου είμαστε αεκάρα, δεν είμαστε, δεν είμαστε άλλη ομάδα. Α, εκεί είμαστε. Βυζαντογέννητοι είμαστε. Ταιριάζουνε, βυζαντογέννητοι. Ταιριάζουνε, ταιριάζουνε. Όλα καλά. Όλα καλά επίησον. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πανάκριβο. Πανάκριβο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Για πάμε ρε παιδιά από εδώ πέρα. Να φύγω λίγο από τον Αϊτό. Θα συνεχίσω σε λίγο, θα πάω ίσα και παλικαρίσια προς τον Τζούμα, ο οποίος τώρα βλέπετε την πώς λέγεται αυτή ρε γάμο το, την πετονιέρα, κάτι να κάνει κόλπα, κατεβαίνει το πορτοκαλί, πάνω είναι το μπλε, εδώ είναι ένα παρασάκι, εγώ το λέω μαχαιράκι. Πάμε να δούμε τι κάνει εδώ ο Τσούμας, καθώς βλέπετε εδώ πέρα σωλήνες έχει πάρει πάνω ο γερανός. Πάμε να δούμε τι κάνει εδώ ο Τσούμας. Καθώς μέσα... Πάμε παιδιά. Μόλις τοποθετήθηκαν οι δύο γλώσσες στα κεφάλια του δικέφαλου Αϊτού.